Βρισκόμαστε στο Μαρούσι. Βρισκόμαστε με τον Θανάση Μάνη, αρχιτέκτονα, που έχει επιμεληθεί ένα ιδιαίτερο θέμα. Θανάση, λέω ιδιαίτερο θέμα, γιατί με μια ματιά πιθανώς κανείς να καταλάβει αυτές τις επεμβάσεις που έχετε κάνει σε αυτό το χώρο. Ας αρχίσουμε όμως από την μορφή. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν? Σε ένα κήπο στο Μαρούσι. Ναι, ακριβώς. Είμαστε σε ένα κήπο στο Μαρούσι. Και είναι ένας κήπος ο οποίος δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο σε εμάς ότι υπάρχει όταν πρώτο ήρθαμε εδώ. Δηλαδή, όταν επισκεφτήκαμε το 2017 το σπίτι, που ήταν κυρίως μια κατοικία που ήταν μπροστά στο δρόμο, υπήρχε μια ημιτελής πιλωτή και διακρίναμε από πίσω κάποια δέντρα, κάποια φυτά κτλ. Και κάποια στιγμή περνάμε από αυτήν την πιλωτή, φτάνουμε στον κήπο που είναι από πίσω και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κήπος, αρκετά μεγάλος, τον οποίο τον κρύβει μια κατοικία που υπήρχε εδώ πέρα, ένα κομμάτι της κατοικίας που υπήρχε εδώ πέρα. Και συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ακάλυπτο, όχι δηλαδή μόνο τον κήπο του συγκεκριμένου ακινήτου, ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ακάλυπτο, ο οποίος ήταν κάπως καλά κρυμμένος από τα κτίρια που είναι στην περίμετρο. Αυτή η ιστορία πρέπει να ξεκινάει αρκετά πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδιοκτησία, η ευρύτερη, ανήκει στην οικογένεια της μητέρας μου. Και κάποια στιγμή χωρίστηκε, γιατί η οικογένεια ήταν αρκετά μεγάλη, έχοντας 7 παιδιά. Και μας έμεινε εμάς αυτό το κομμάτι εδώ, όπου διαμορφώθηκε ποικιλοτρόπως την πάροδο των χρόνων, γιατί χωρίστηκε στα δύο, με αποτέλεσμα το μπροστινό κομμάτι που ήταν το βασικό σπίτι, η βασική αγρικία, μετατράπηκε τη δεκαετία του 60 σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Πιθανόν άνθρωποι που έχουν ζήσει στο Μαρούσι να θυμούνται το σχολείο του Κωνσταντόπουλου, γιατί πολλά παιδιά φίτησαν εδώ και από το Μαρούσι και από τα γύρω προάστια στο Μαρούσι. Με αποτέλεσμα εμείς να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι για να μείνουμε, όπου το 57 χτίστηκε μια μικρή προσθήκη για να βολευτεί η οικογένεια τα καλοκαίρια, επειδή μέναμε στην Αθήνα. Και όταν πια πήγαμε σχολείο, ήρθαμε εδώ για μόνιμα. Και μετά από κάποια χρόνια, νομίζω το 62-63, χτίστηκε το καινούριο κομμάτι που υπάρχει μπροστά. Οι επιλογές θα ήταν να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί μια παρόμοια καλύτερη, ναι, πολυκατοικία. Ναι. Και η άλλη επιλογή είναι να γίνει αυτό. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που έρχεται στο μυαλό σε όλους, και ειδικά σε εμάς που δουλεύουμε σαν αρχιτέκτονες, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί ένας πελάτης, ο οποίος θα ζητήσει να τον γκρεμίσουμε και να προτείνουμε τι διάζει ο συντελεστής κτλ. Όταν είπα ότι θα ανακαινήσω το σπίτι, όλοι μου είπαν μην γκρεμίσεις το σπίτι. Και το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, βέβαια και εγώ δεν ήθελα, γιατί και για μένα οι αναμνήσεις ήταν πολλές και έντονες. Μας ζητήθηκαν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα από αυτά τα θέματα προφανώς ήταν, και ίσως τελικά είναι αστείο, ήταν το πάρκινγκ, αυτό το πάρκινγκ που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο από κάτι τόσο απλό και κάτι τόσο συνηθισμένο, είναι δηλαδή το τι θέλουμε κάποιες θέσεις πάρκινγκ για αυτό το ακίνητο που θα εκμεταλλευτούμε, να καταφέρουμε λοιπόν να εντάξουμε αυτές τις θέσεις εδώ. Ζήτησα βασικά να διατηρηθεί το όποιο χρώμα υπήρχε, που βασικά το χρώμα έχω την εντύπωση ότι προερχόταν από τα παλιά κτίρια, και να ενσωματωθεί με το καινούριο και να αγκαλιαστεί από κάποια στοιχεία και να γίνει όλο ένα ενιαίο οικοδόμημα. Και εκείνο που έτσι ήθελα πάρα πολύ ήταν να φύγει κάποιο κομμάτι το οποίο είχε χτιστεί το 57 για να ελευθερωθεί ο κήπος και να υπάρξει χώρος και για πάρκινγκ. Από ένα πολύ έτσι πρακτικό ζήτημα ξεκινάει και πια μπαίνουν άλλες ποιότητες, ας πούμε. Ναι. Μπαίνει μέσα μάλλον η έννοια της ποιότητας πια, ναι, που είναι και η ανάδειξη αυτού του χώρου, mm-hmm, που είναι πάρκινγκ αλλά είναι και κήπος. Ακριβώς. Ο κήπος τον οποίο τον βρήκαμε εμείς στην αρχή όταν ήρθαμε εδώ, ξαφνικά μαζί με το πάρκινγκ μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να σκεφτούμε έναν μεγαλύτερο χώρο, μεγαλύτερων διαστάσεων, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να μας δώσει την ποιότητα αυτού του κήπου που είχαμε δει εμείς στην αρχή και να τον αναδείξουμε, δηλαδή να τον κάνουμε, να τον ενισχύσουμε, να μην τον καταστρέψουμε, να τον κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν ήταν μια εύκολη επέμβαση. Θέλει ένα πολύ καθαρό μυαλό και μια ξεκάθαρη απόφαση για το τι θέλει να κάνει κανείς.
Οι πρώτες αναζητήσεις και οι πρώτες σκέψεις λοιπόν και οι πρώτες ας πούμε, έρευνες που γίνονται έχουν να κάνουν λιγάκι με το παρελθόν. Δηλαδή αναγκαστικά όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν τρία κτίσματα που βρίσκουμε στην περιοχή, υπάρχει δηλαδή αυτό που βλέπετε πίσω που ήταν κάποιοι παλιοί στάβλοι, υπάρχει ένα άλλο κτίριο που είναι δίπλα, απάνω σε αυτό το κτίριο που βλέπετε εδώ που ακουμπάει στη Μεσοτυχία, το οποίο ήταν μια προσθήκη του 50, και μετά υπάρχει ένα άλλο κτίριο που είναι στο δρόμο που είναι το 60. Ξαφνικά δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε τρία διαφορετικά layers που έχουν ένα παρελθόν από μόνα τους αυτά. Και ξεκινάει η αναζήτηση, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τι είναι το καθένα, πώς σχετίζεται ίσως και με το Μαρούσι, ίσως και με το παρελθόν εδώ πέρα της περιοχής, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε και τη σημασία που έχουν όμως και για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, το ευρύτερο οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και μετά και τη σημασία που έχει ακόμα και για τον κήπο που είναι εδώ ακριβώς. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι κατά κάποιο τρόπο η προσθήκη του 50 ενδεχομένως δημιούργησε κάποια προβλήματα. Δηλαδή η προσθήκη του 50 κάπως χώρισε τελικά αυτό το κήπο στη μέση και έσπασε αυτή την ενότητα ενδεχομένως που είχε με τον ανακάλυπτο στο παρελθόν. Δηλαδή αυτά τα κτίρια που βλέπετε πίσω, που παλιότερα ήταν πολύ πιο μεγάλα, δηλαδή αυτό το γραμμικό κτίριο, όπως άμα δείτε δίπλα τα πάρκινγκ που υπάρχουν, αυτό έφτανε βαθιά μέσα σε αυτό το οικόπεδο και αυτά είναι που γκρεμιστήκανε μετά. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα πολύ μεγάλο γραμμικό κτίριο στο παρελθόν, στο οποίο όριζε ή συσχετιζόταν μπροστά του με κάποιους κήπους ή καλλιέργειες που υπήρχαν εδώ. Άρα λοιπόν ξαφνικά βρέθηκε η ιδέα. Δηλαδή η ιδέα ήταν ότι τελικά αυτή η προσθήκη θα πρέπει να φύγει και για να καταφέρει κιόλας να ικανοποιήσει και αυτή την ανάγκη για ένα πάρκινγκ. Και ξαφνικά όλα αποκαλυφθήκανε. Δηλαδή με το που στα σχέδιά μας αφαιρέσαμε αυτή την προσθήκη, ξαφνικά δημιουργήθηκε μια αγωνία με τα δύο κτίρια και όλα κάπως δέσανε. Βέβαια, αυτό δεν έγινε μέσα σε μια μέρα. Ήταν πολλές συζητήσεις και η προσπάθεια για να το καταφτάσουμε εκεί πέρα. Εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να έχει αυτή την αντίληψη και την επιμονή και τον τρόπο να ξέρει να διαβάζει να διαβάζει το χώρο. Βεβαίως αυτά μέσω των κατόψεων, έτσι. Ναι. Και μέσω κάποιων τεκμηρίων, δηλαδή κυρίως ας πούμε, τα σχέδια τα οποία λάβαμε που δείχνανε κάπως πώς εξελίχθηκε η περιοχή, δηλαδή πώς η περιοχή πέρασε από μια αγροτική κατάσταση, πώς έφτασε σε αυτούς τους κήπους του Μαρουσίου που ξέρουμε από τον 20ο αιώνα και πώς στο τέλος κατέληξε να είναι μια προαστιακή συνθήκη, έτσι, δηλαδή μετά από την επέκταση της πόλης. Το Μαρούσι βασικά κατοικεί μόνο στο κέντρο. Και γύρω-γύρω υπήρχαν πολλά κτήματα, κυρίως με ελιές. Ήταν ένα μέρος που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός μικρού τόπου και το προνόμιο να το συνδέει το τρένο με το κέντρο της Αθήνας και να μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σε έναν τόπο ιδανικό και με πολύ κοντινή πρόσβαση στη μεγάλη πόλη. Υπήρχαν διαφόρων εποχών σπίτια. Τα παλαιότερα σπίτια ήταν με πολύ ψηλές μάντρες, όπως συνηθίζεται εκείνη την εποχή, δηλαδή μιλάμε για το 30. Και μετά τον πόλεμο χτίστηκαν πολλές μονοκατοικίες με κήπους, με αποτέλεσμα και να ομορφύνει το προάστιο και να πυκνοκατοικηθεί περισσότερο. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να φτάσει κανείς σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα είναι και η δική σου προσωπική σου διαδρομή, μέσω των σπουδών σου, μέσω των διαγωνισμών που έχεις κάνει και μέσω της διαμονής στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την ιστορία αντίστοιχα της πόλης, δηλαδή μελετώντας ίσως λιγάκι την ιστορία της πόλης και μέσα από κάποιους σημαντικούς συγγραφείς. Μπήκα λοιπόν στο ζητούμενο της ιστορίας της πόλης και το πόσο σημαντικό ήταν αυτός ο ακάλυπτος, ας πούμε, τα Hinterhof του Βερολίνου, πόσο σημαντικά ήταν για την εξέλιξη και την ιστορία της πόλης. Αυτή η ακάλυπτη στο Βερολίνο, όταν χτίστηκε η πόλη, όταν κυρίως αναπτύχθηκε η πόλη τον 19ο αιώνα, αυτά τα Hinterhof που ήταν κυρίως αυτά που προκύπτανε από τα Mietskasernen, που ήταν τα οικιστικά συγκροτήματα κυρίως για τους ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία για να κατοικήσουν στην πόλη, στην αρχή ήταν πάρα πολύ πυκνοδομημένα, δηλαδή πάρα πολύ. Και υπήρχε προφανώς και μια ταξική διαφοροποίηση, δηλαδή πιο μπροστά στον δρόμο μέναν οι πιο εύποροι, πιο πίσω στους πιο σκοτεινούς ακάλυπτους ήταν οι φτωχότεροι. Και προφανώς αυτό υπάρχει μια εξέλιξη στην πόλη για το πώς η ίδια η πόλη προσπάθησε στην ουσία να σιγά σιγά να αλλάξει τους κανονισμούς της και τους κανόνες για να μπορεί ενδεχομένως αυτοί οι ακάλυπτοι να αποκτήσουν μια ποιότητα και να μην τους αντιλαμβάνεσαι πλέον ως απλά κενά, αλλά να τους αντιλαμβάνεσαι ενδεχομένως ως κήπους, ως κάτι το οποίο θα έχει κάποια σχέση με τη δημόσια σφαίρα. Τι είναι λοιπόν αυτός εδώ ο χώρος, είναι πάρκινγκ, είναι κήπος
Είναι όμως και ένας χώρος στον οποίο συναντώνται οι κάτοικοι, ναι, αυτού εδώ του, ναι, ας πούμε, συγκροτήματος. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, προφανώς αυτός ο κήπος δεν είναι ένας κήπος που απευθύνεται μόνο. Εδώ έχουμε ένα συγκρότημα με 6 διαμερίσματα, έτσι. Τα δύο από αυτά τα διαμερίσματα βρίσκονται σε αυτό το παλιό κτίριο που είναι από πίσω. Αυτός εδώ ο κήπος χωρίστηκε με έναν τρόπο ώστε να έχει κάποια, προφανώς να ικανοποιηθεί αυτή η λειτουργική διάσταση που έχει να κάνει με το πάρκινγκ, αλλά μετά προσπαθήσαμε κιόλας να δημιουργήσουμε μια αίσθηση του κοινού, δηλαδή κάπως εδώ πέρα να είναι αυτός ο κοινός χώρος που είτε παρκάρεις, είτε περπατάς, είτε μπορείς να κατέβεις κάτω, και να υπάρχει μια, θα λέγαμε, ήπια διαφοροποίηση του ιδιωτικού κήπου από τον κοινόχρηστο που βλέπετε με αυτούς τους θάμνους και αυτές τις διαμορφώσεις, που είναι λίγο τυπική, είναι αυτή η θάμνη που βλέπουμε λιγάκι λίγο πολύ στα προάστια. Μερικές φορές αυτή η θάμνη είναι η θάμνη που χωρίζουν το προκήπιο ή ένα μικρό χώρο, ένα μικρό κήπο που μπορεί να έχουν μπροστά τις κατοικίες στο Μαρούσι με το δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Δηλαδή με στοιχεία λίγο πολύ που βλέπουμε στην περιοχή, χωρίς να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι υπερβολικό. Εξάλλου δεν νομίζω ότι υπάρχει και τίποτα υπερβολικό σε αυτή την πρόταση. Τα περισσότερα είναι πράγματα που έχουμε βρει εδώ ή πράγματα τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στη γειτονιά. Η λογική με την οποία αποφασίσαμε να δουλέψουμε είναι να κρατήσουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία είχαν, ας πούμε, μια αξία, όχι δηλαδή με μια νοσταλγική, ας πούμε, διάθεση. Δηλαδή πολλά από αυτά τα αφαιρέσαμε κιόλας που μπορεί να είχαν και μια νοσταλγική διάθεση. Και επίσης δεν είμαστε και αντίθετοι στο να εξυγχρονίσουμε το κτίριο όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και μέσα να μπορεί να είναι ανυπόφορο, ας πούμε, και το καλοκαίρι ή το χειμώνα να ζήσεις εκεί μέσα. Κάτι το οποίο πιστεύω βελτιώσαμε ήταν αυτός ο χώρος της ΣΤΟΑΣ, ο οποίος ήταν ένας πιο άχαρος χώρος, και τώρα εμείς τον κάναμε, ας πούμε, με αυτή την πόρτα που έχει τη σύνδεση από τις παλιές μεταλλικές πόρτες, σαν ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ της, ας πούμε, προπολεμικής ιστορίας των προαστίων της Αθήνας και της μεταπολεμικής περίοδου. Αυτό όμως θέλω να πω ότι είναι μια απόφαση σας, μια συνειδητή, ας πούμε έτσι, πράξη, η οποία έγινε όχι με σκοπό, και γιατί υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει και μια ανάγκη, να το πούμε, στον αρχιτέκτονα, ναι, προκειμένου να επιβληθεί, να κάνει αισθητή την παρουσία του, κάνοντας λίγο έτσι διαφορετικά, ακριβώς, πράγματα, ναι, από αυτό, αυτά. Ναι, αυτό είναι ο ιός της εποχής μας για τους αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες έχουν μια τρομερή αιμονή να δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό θέαμα. Εμένα αυτό είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, το οποίο δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, και πιστεύω σε μια νεότερη γενιά που έχει αρχίσει να το κριτικάρει. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι ένας τρόπος που προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ποιότητες σε ένα συγκεκριμένο τόπο, να μας ενδιαφέρει, δηλαδή, προφανώς ένα παρελθόν, αλλά μας ενδιαφέρει και ένα παρόν και ένα μέλλον, το οποίο να προσπαθεί να αναδείξει ποιότητες που ήδη βρίσκονται εκεί πέρα, και όχι τόσο πολύ να προσπαθούμε κάπως να αποτυπώσουμε την προσωπική μας ταυτότητα σε αυτά που κάνουμε. Είναι αυτή η κατεύθυνση, γιατί είναι συνειδητή. Δεν είναι μια ταπεινότητα εντός εισαγωγικών, έτσι, την οποία καμιά φορά τυχαίεται με το ταπεινό, αλλά ναι, δεν είναι δεχομένος το ζήτημα το πόσο ταπεινός είσαι. Έχει να κάνει με την ουσία των πραγμάτων, και η ουσία είναι κάτι το οποίο το οποίο δεν σχετίζεται απαραίτητα με την τόλμη ή με το ότι είναι ταπεινό κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν το συμβουλεύουν και τόσο καλά το ουσιώδες. Και το ουσιώδες εδώ πέρα είναι, ας πούμε, σε αυτή τη συνθήκη που βρήκαμε εμείς εδώ, να καταφέρουμε να αναδείξουμε κάποια στοιχεία και να καταφέρουμε ενδεχομένως να δούμε και τη σχέση που έχει αυτό εδώ πέρα το ακίνητο με όλο το οικοδομικό τετράγωνο και με την ίδια την πόλη. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι που ξεχνάμε μερικές φορές, ότι αυτά που κάνουμε, και γι' αυτό κιόλας εμένα αυτό το συγκεκριμένο έργο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν είναι έργο γοήτρου, δεν είναι κάτι τρομερό. Ήδη πολλά πράγματα τα βρήκαμε εδώ, δεν τα σχεδιάσαμε καν. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτή η σχέση που έχει με την πόλη, δηλαδή αυτή η σχέση που έχει με το Μαρούσι. Για μένα τελικά η αρχιτεκτονική έχει περισσότερο ενδιαφέρον όταν προσπαθεί να συσχετιστεί με αυτά τα ζητήματα, παρά να μιλήσει για την γραφή ενός αρχιτέκτονα. Η γραφή, δηλαδή, ενός αρχιτέκτονα είναι κάτι το οποίο δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Θέλεις να πεις, δηλαδή, ότι ο τρόπος που δουλεύετε εσύ και οι συνεργάτες σου, και το καταλαβαίνω αυτό, έχετε να κάνει με μια
προσπαθώντας όπως ο χειρουργός να βγάλει το, αυτό το πράγμα που εμποδίζει στο να κυκλοφορήσει, ας πούμε, κάτι. Ναι, ακριβώς. Υγιές, ας πούμε, άμα βγάλεις, ας πούμε, αυτό που σε ταλαιπωρεί, αμέσως αποκαλύπτεται αυτός ο καινούριος οργανισμός. Ναι. Είναι δύο στάδια. Πρώτο είναι αυτό το οποίο σωστά αναφέρεις, δηλαδή είναι η στιγμή στην οποία με πάρα πολύ κόπο προσπαθείς να βρεις κάτι, είναι το έβριμα, και αυτό, το έβριμα αυτό βασίζεται πάρα πολύ στην περιέργεια. Δηλαδή χρειάζεται περιέργεια, να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με κάποια περιέργεια, και μετά υπάρχει η στιγμή του ευρήματος, δηλαδή όταν έρθει το έβριμα, μετά τα πράγματα κάπως αποκαλύπτονται από μόνα τους. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό συμβεί, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία, μετά είναι προφανώς το κλασικό αρχιτεκτονικό ζήτημα του σχεδιασμού, έτσι, δηλαδή το design. Ο σχεδιασμός μετά είναι ότι πρέπει αυτά τα ευρήματα να καταφέρεις να τα σχεδιάσεις. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι από το εύρημα θα φτάσεις κατευθείαν στην αρχιτεκτονική. Σωστό. Δηλαδή, εν τέλει μπαίνει το κλασικό ζήτημα της αρχιτεκτονικής, που είναι ο σχεδιασμός, που η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός, είναι και όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφουμε. Σωστά. Είναι και η προηγούμενη έρευνα. Όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Γιατί ο σχεδιασμός από μόνος του δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά έρχεται και η στιγμή όμως πρέπει να σχεδιάσεις. Και η στιγμή που σχεδιάζεις, που εδώ φαίνεται. Που δεν φαίνεται μάλλον τόσο, δεν είναι τόσο εμφανής αυτή η διαδικασία, αλλά που αν κάποιος ψάξει ή δει τα σχέδια ή τη μελέτη μπορεί να το καταλάβει, είναι μετά η στιγμή στην οποία, αφού λοιπόν έχεις φτάσει σε αυτό το έβριμα, αρχίζεις και παίρνεις κάποιες σχεδιαστικές επιλογές, οι οποίες αυτές θα σε οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, οι σχεδιαστικές επιλογές έχουν να κάνουν με ότι αρχίζεις και αναρωτιέσαι, χρειάζεται να αλλάξω το χαρακτήρα αυτού της κατοικίας που βρίσκεται πίσω στον κήπο, πρέπει να αλλάξω αυτές τις όψεις. Προφανώς η πρώτη απόφαση είναι ότι όχι, αυτές οι όψεις δεν πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει προφανώς να έχουν μια αναλογική σχέση με το παρελθόν αυτά που θα κάνουμε. Τμήματα από αυτά που κάναμε είναι τελείως καινούργια, δηλαδή είναι τεχνητά, δεν υπήρχαν. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι εντελώς. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι μόνο το οποίο υπήρχε δεξιά και αριστερά. Το κτίριο αυτό είχε διαφορετικό ύψος στη μία άκρη, διαφορετικό ύψος στην άλλη άκρη. Είχε δύο διαφορετικές στέγες. Δηλαδή, εν τέλει, δεν είναι το θέμα μετά πώς θα το κρατήσουμε αυτό σαν ένα πολύτιμο αντικείμενο όπως είναι ακριβώς. Στο σχεδιασμό είναι αυτή η στιγμή που παίρνεις την απόφαση και λες ότι πρέπει τελικά αυτό το κτίριο να κρατήσει αυτή τη λεπτομέρεια που είχε απάνω στο γύσο με τα τουβλάκια. Λοιπόν, αυτή τη λεπτομέρεια πρέπει να την επαναφέρουμε και να αναπτυχθεί και σε ένα κομμάτι το οποίο δεν υπήρχε ακριβώς η ίδια. Πρέπει να ψηλώσουμε το κομμάτι που είναι στα δεξιά και πρέπει τα νέα ανοίγματα που θα κάνουμε να τα κάνουμε ως μια αναλογία του ρυθμού που ήδη υπάρχει. Αυτά λοιπόν μετά είναι σχεδιασμός, είναι σχεδιαστικές επιλογές. Γιατί σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν παίρναμε και λέγαμε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα να βλέπουμε αυτόν τον κήπο. Ξαφνικά τα πάντα αλλάζουν. Μπήκατε στον πειρασμό, μιλώντας για το κτίριο του, τον Μπροστινό, το οποίο είναι ένα κτίριο του μεταπολεμικό, του 60. Ναι. Και μπήκαμε στη διαδικασία λίγο να αρχίσουμε να μελετάμε κάποιες πιο ιδιαίτερες, ας πούμε, προσεγγίσεις στην όψη, να κόψουμε τα μπαλκόνια που υπάρχουν, να αλλάξουμε τις όψεις κτλ. Και αυτό είναι για μένα που χαίρομαι που το λέω, δηλαδή είναι μια στιγμή που ίσως τελικά αυτές είναι οι στιγμές που χαίρομαι στο επάγγελμα, είναι ότι όταν αυτά τα είδε η ιδιοκτήτρια, με κάποιο τρόπο θεώρησε ότι δεν το θέλει, και γιατί με κάποιο τρόπο εκεί πέρα κόβεται και ένα νήμα κάπως, δηλαδή σε αυτή την ιστορία και τις προσωπικές αναμνήσεις που είχε ενδεχομένως και με αυτό το κτίριο στο δρόμο, και δεν θέλησε με κάποιο τρόπο να αφαιρέσει αυτό το μπαλκόνι ή να αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία αυτού του κτιρίου. Βρήκατε και κάποιες φωτογραφίες. Βρήκαμε και κάποιες φωτογραφίες. Αυτά ήταν εκ των υστέρων, βέβαια, αλλά δεν ήταν τότε. Αλλά ναι. Σημασία έχει ότι εν τέλει υπήρχε μια αντίστοιχα, όπως στο πίσω κτίριο περιγράψαμε, έτσι και στον Μπροστινό, υπήρχε ένα παρελθόν. Εντάξει, δεν είναι ένα παρελθόν που πρέπει απαραίτητα αυτό να το εξιντανικεύσουμε και τόσο πολύ. Δηλαδή, η μπροστινή όψη δεν έμεινε όπως ήταν. Υπήρχε μια τελείως διαφορετική όψη, αλλά σεβαστήκαμε την επιθυμία, κρατήθηκε το μπαλκόνι και αντί πλέον να υπάρχει αυτή η όψη της δεκαετίας του 60, τη μεταφέραμε σε μια όψη που μοιάζει λίγο πολύ με τις πολυκατοικίες που είναι δίπλα, με τον ρυθμό από τις μπαλκονόπορτες. Έτσι. Πάλι όμως, αποφεύγοντας εν τέλει αυτή την επιθυμία να κάνουμε μεγάλα ανοίγματα, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια σχέση με αυτό που υπάρχει, προσπαθώντας βέβαια μέσα σε αυτό πάντοτε, μέσω του σχεδιασμού, να φέρουμε το ρυθμό. Έτσι. Δηλαδή, ο σχεδιασμός προφανώς φέρνει το ρυθμό, τις αναλογίες, που είναι πολύ βασικά πράγματα. Θέλω δηλαδή να πω με αυτό ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε υπερβολές για να μπορούμε ενδεχομένως να σχεδιάσουμε. Μπορούμε να σχεδιάσουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις βασικές αρχές που ξέρουμε οι αρχιτέκτονες να χρησιμοποιούμε. Τις αναλογίες, το ρυθμό, κάποιες διαστάσεις. Αυτά είναι την εγκύτητα, τις αποστάσεις, δηλαδή πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ δηλαδή μοιάζει ότι όντως μοιάζει ότι αυτό υπήρχε έτσι πάντα. Ναι.
Ναι. Και αυτό δηλαδή λες. Ναι. Ναι. Και εκεί λοιπόν πρέπει να καταλάβει κανείς. Αυτό το θεωρώ και λίγο επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι η επιτυχία. Ναι. Αυτή είναι η επιτυχία. Δηλαδή, μακάρι να το βλέπουν όλοι έτσι. Δηλαδή, μακάρι στο τέλος εμείς να μην φαινόμαστε. Και αν δεν φαινόμαστε, τότε είναι η στιγμή που για μένα έχει επιτύχει ακριβώς. Και δεν είναι προφανώς αυτή μια τοποθέτηση η οποία είναι καθαρά δική μου. Είναι μια τοποθέτηση που προέρχεται από την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θέλω να συσχετιστώ με το κομμάτι στην ιστορία της αρχιτεκτονικής που οι αρχιτέκτονες θέλαν να εξαφανιστούν στο τέλος. Και είναι, δηλαδή, για μένα οι σπουδαιότεροι αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα προσπάθησαν πραγματικά να εξαφανιστούν στο τέλος κάπως από τα έργα τους. Πέρα από τη συνεργασία μας με την ιδιοκτήτρια που μας βοήθησε για όλα αυτά, είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία μετά με τον κατασκευαστή, τον Άρη Παπουτσί, όπου προσπάθησε όσο μπορεί να εφαρμόσει κάπως αυτές τις ιδέες, δηλαδή συνεχώς με μεγάλη προσπάθεια να καταφέρει αυτά τα ζητούμενα που είχαμε δει λοιπόν αυτά. Γιατί όταν επεμβαίνουμε σε ένα παλιό κτίριο, όπως γνωρίζουμε, πάντα οι δυσκολίες στην κατασκευή είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχει σημασία δηλαδή η συνεργασία τελικά και με τον κατασκευαστή. Η προσθήκη ουσιαστικά ήταν η επέκταση της απόλυξης του Κλιμακοστασίου, που ήταν ένας χώρος, ας πούμε, σαν πλισταριό που είχαν παλιά όλα αυτά τα κτίσματα της περίοδου εκείνης. Ενώ στα υπόλοιπα από κάτω γίνανε κάποιες εσωτερικές διαρρυθμίσεις που ουσιαστικά ενοποιήσαμε τις κουζίνες με τα καθιστικά και γενικώς οι χώροι διημέρευσης έγιναν ένας ενιαίος χώρος, ας πούμε, σε αντίθεση με παλιά που υπήρχαν, ήταν πιο κατακαιρματισμένα αυτά τα διαμερίσματα. Άρα η αίσθηση όταν μπαίνεις μέσα είναι κάπως ότι είναι λίγο μεγαλύτερα από όσο ήταν πριν. Τώρα, από τα υλικά είχαμε κρατήσει σίγουρα τα μοσαϊκά κάτω που υπήρχαν, τα δάπεδα, που τα οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και θα έλεγα και στο κέλυφος προσπαθήσαμε να επαναλάβουμε τα υλικά που υπήρχαν. Για παράδειγμα, τα κυκλειδώματα που ήταν μεταλλικά, δεν πήγαμε να βάλουμε ένα γυάλινο, ας πούμε, κυκλείδωμα που βλέπουμε να γίνεται συχνά. Εντάξει, σίγουρα επειδή έπρεπε να ενεργειακά να αναβαθμιστεί λίγο το κτίριο, χρησιμοποίησαμε θερμοπρόσωψη εξωτερική, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο να κρατήσουμε το χαρακτήρα του κτηρίου. Επειδή είναι σε υποχώρηση, έτσι αλλιώς, ογκοπλαστικά δεν αλλίωσε, ας πούμε, αυτό που ήταν πριν, να το κάνει, για παράδειγμα, σχεδόν τετραόρφο από διόρροφο. Φαίνεται σαν να είναι πάνω κάτω στην ίδια κλίμακα. Κάτι άλλο που κάναμε, ότι κάναμε μια επανάχρηση διάφορων στοιχείων που βρήκαμε διάσπαρτα στο οικόπεδο. Για παράδειγμα, για το κτίσμα το οποίο αφαιρέθηκε από εδώ, τις μεταλλικές πόρτες τις χρησιμοποιήσαμε σαν μια σύνθεση που κάναμε για την είσοδο στη στοά μας. Εκεί έχουμε κρατήσει τη μαρμάρινη αυτή η εξωτερική βρύση, αυτό που είπαμε για το γύσο και τα ακροκέραμα. Γενικώς, ό,τι στοιχεία βρήκαμε τα οποία μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, το κάναμε. Κάτι άλλο που δεν υπήρχε, αλλά το είδαμε στα υπόλοιπα κτίρια γύρω, είναι ότι στη μεταπολεμική περίοδο υπήρχε πάρα πολύ αυτός ο τείχος από κλωστρά, τον οποίο το χρησιμοποιήσαμε για το βασικό κούφο μας στην ισόγεια στάθμη, σαν ένα φίλτρο μεταξύ του κεντρικού κλιμακοστασίου με τον εξωτερικό δρόμο. Δηλαδή, φέραμε και κάποια νέα στοιχεία, τα οποία όμως θα μπορούσαν να υπήρχαν και τότε, τέλος πάντων, όταν πρωτοχτίστηκε το μπροστινό μεταπολεμικό κτίριο. Δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι όλη η ιδέα στηρίζεται, ας πούμε, σε αυτή τη μετάβαση που προσφέρει ένας άλλος χώρος που έχετε δημιουργήσει, που είναι η στοά, ναι. Ναι, αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά που συζητήσαμε λοιπόν για το κτίριο μπροστά, είχαμε πει ότι στο κτίριο μπροστά υπήρχε μια σχεδόν σαπίλωτη, είναι ένα ημιτελές ισόγειο. Αυτό που γνωρίζουμε συνήθως, ότι κατασκευάζανε μια διόροφη, ας πούμε, οικοδομή, κατοικούσαν τον πρώτο όροφο και αφήνανε το ισόγειο ημιτελές. Ήταν μια τέτοια περίπτωση, έτσι, δηλαδή ήταν κάθαρα με τις κολόνες, με τα μπετά, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα, αυτή η πιλωτή, όπως φαντάζεστε, είχε απλά έναν κάναβο λοιπόν από κολόνες και κάποια τυχεία. Ήταν, ας πούμε, ένα τυπικό ζήτημα ενός πολικού μηχανικού που το σχεδίασε. Τώρα, εμείς έπρεπε να σκεφτούμε έναν τρόπο να συνδέσουμε το δρόμο με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει εδώ πίσω. Και υπήρχε η συζήτηση για το ποια θα είναι αυτή η σύνδεση. Και έτσι πήραμε λοιπόν τη σημαντική απόφαση στο ισόγειο να μπει η κεντρική είσοδος, η οποία θα βρίσκεται στο δρόμο, στην όψη του δρόμου, και από πίσω ακριβώς θα μπει μια κατοικία, η οποία θα κοιτάει προς τον κήπο. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο διαχωρίστηκαν πλήρως στο ισόγειο και δημιουργήθηκε λοιπόν μια στοά.
ένα πέρασμα για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Τώρα, αυτό είναι όλο το ζήτημα λοιπόν, ότι αποφασίσαμε στο τέλος να αλλάξουμε από, προφανώς από την παλιά, από το παλιό κτίριο που υπήρχε εκεί, να αλλάξουμε την είσοδο. Πλέον, δηλαδή, όλοι και τα αυτοκίνητα και οι πεζοί και αυτοί που πάνε στον όροφο και αυτοί που πάνε στο εσόγειο θα περνάνε όλοι από μία πύλη, από μια κεντρική στοά. Και μετά ήρθε λοιπόν το ζητούμενο, το τι κάνουμε με αυτή τη στοά, δηλαδή πώς απαντάμε και σχεδιαστικά. Περάσανε διάφορα από τη σκέψη μας, αλλά εν τέλει καταλήξαμε σε αυτή τη δομή, δηλαδή χτίσαμε εκ νέου σε αυτή τη στοά κάποια τυχεία, τα οποία είναι όλα, δεν είναι στατικά, είναι καθαρά για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν αρχιτεκτονικό ρυθμό εκεί μέσα, δηλαδή να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα πέρασμα στο οποίο να αρχίσεις να νιώθεις ότι είναι φτιαγμένο ως ένα πέρασμα για να οδηγείς σαν ένα μεγάλο, ας πούμε, πόρτικο, έτσι, σαν τις παλιές κατοικίες, ας πούμε, του Παλάντιου κτλ. Δηλαδή να βρούμε δηλαδή εκεί πέρα ένα αρχιτεκτονικό ρυθμό και να είναι ένας χώρος τελικά που δεν προήλθε κάπως από το παλιό κτίριο, αλλά απέκτησε μια καινούργια τάξη αρχιτεκτονική. Είναι αυτός ο χώρος ο οποίος που σε οδηγήσει και στον χρόνο όμως, ναι. Δηλαδή στις δύο περιόδους που έχουν χτιστεί. Αυτό πολύ σημαντικό, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην ουσία το ένα κτίριο είναι μετά τον πόλεμο που είναι μπροστά και το άλλο κτίριο είναι πριν από τον πόλεμο. Πολύ πριν από τον πόλεμο μάλλον. Και ακριβώς αυτή ήταν και, γι' αυτό ήταν και ο ρόλος που κάναμε αυτό το παιχνίδι με το όνομα. Προφανώς το όνομα είναι μια αναφορά στο βιβλίο του Χένρι Μίλλερ, τον Κολοσσό του Μαρουσίου. Και γιατί εν τέλει αυτός ο κήπος, και όπως τον είδαμε στην αρχή, αλλά και όπως άρχισαμε να τον δουλεύουμε, μας έφερε συνεχώς στο μυαλό αυτή την ιδέα του κήπου του Κατσίμπαλη. Έτσι, είναι ένας κήπος στο Μαρούσι που τον περιγράφει προφανώς με λέξεις, είναι πολύ πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και κάπως τελικά αυτή εδώ όλη η κατάσταση που είναι αρκετά ταπεινή, μας έφερε στο μυαλό αυτή ίσως αυτή τη μετάβαση και της Ελλάδας, έτσι, δηλαδή της ίδιας ιστορίας της χώρας μας, όπου το πώς, ας πούμε, προπολεμικά υπήρχε αυτή η εικόνα και αυτή η κήπη εδώ πέρα και οι μικρές καλλιέργειες και πώς με τα πολεμικά εν τέλει άρχισε να αναπτύσσεται η πόλη. Και μέσα σε αυτή την μικροπραγματικότητα που έχει αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο υπήρχαν λοιπόν αυτά τα δύο σημάδια από αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους ενδεχομένως που από αυτή τη μετάβαση που περάσαμε μετά τον πόλεμο. Διαβάζοντας κάποιο αποσπάσματα και λίγο από το Χένρι Μίλλερ, αναφέρει ότι είναι κάποιος επιθυμεί και εύχεται κάτι, καλύτερα να κάνεις και να πραγματοποιείς. Ποιο, τι να πραγματοποιείς δηλαδή, τις επιθυμίες σου που θα σε φέρουν σε σένα, στον εαυτό σου. Ναι. Και εδώ ίσως είναι, ας πούμε, έρχεται και για μένα να βρει αυτή τη σύνδεση, ναι, ότι έρχεται στον εαυτό του. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κολοσσός εν τέλει είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, δηλαδή είναι ο Κατσίμπαλης και εν τέλει ακόμα και αυτό για μας ήταν τελικά ένα έργο το οποίο δεν είναι ένα τρομερό, ας πούμε, ένα φαντασμαγορικό έργο. Ήταν μια, θα λέγαμε, ας πούμε, μια τυπική κατάσταση που θα υπήρχε εδώ πέρα στο παρελθόν ή μια τυπική μικρή πολυκατοικία του 60. Και αυτά, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσουμε κάπως, να δούμε δηλαδή μέσα σε αυτά κάτι, να τα εξυψώσουμε όσο μπορούμε. Έτσι. Χωρίς βέβαια να βάλουμε το ego μας όσο γίνεται μέσα. Τώρα δεν ξέρω πόσο. Νομίζω ότι εντάξει, κάπως τα καταφέραμε.